Πάμε στην Αλεξάνδρα. Δυστυχώς έχουμε αγνοούμενους στα Καλάβρητα. Έχουμε τρεις αγνοούμενους, ηλικίες 50 έως 55 ετών, από την Πάτρα και οι τρεις χιονοδρόμοι. Ανέβηκαν λοιπόν στη Στίγα. Η Στίγα είναι το πιο ψηλό, η πιο ψηλή, ας το πούμε, κορυφή του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρίτων. Χάθηκαν τα ίχνη τους χθες το βράδυ. Υπάρχει μεγάλη επιχείρηση από τις αρχές για να τους εντοπίσουν. Έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή τον δημοσιογράφο, τον Νίκο τον Κυριαζή. Ήταν μέχρι τις 2 η ώρα το βράδυ στις έρευνες, οπότε μπορεί να μας ενημερώσει και καλύτερα. Θα τον βγάλουμε σε λίγο, Μαρία, τον κύριο Κυριαζή. Τώρα τον έχουμε στη γραμμή μας. Κύριε Κυριαζή. Καλημέρα από Καλάβρητα. Καλή σας μέρα, δημοσιογράφος και εκδότης Καλάβρητα News. Τι ακριβώς έχει γίνει? Ναι, όπως το είπατε και στο ρεπορτάζ, χθες το βράδυ σήμανε συναγερμούς με τρία άτομα ηλικίας 50 έως 55 ετών να μην έχουν δώσει σημεία ζωής. Είχαν αφήσει το αυτοκίνητό τους στον χώρο του πάρκινγκ του χιονοδρομικού. Υπήρχαν προσπάθειες επικοινωνίας με ένα κινητό που είχαν αφήσει, το οποίο ναι, μεν χτυπούσε, αλλά δεν υπήρχε ανταπόκριση. Αμέσως ήμανε συναγερμό, έφυγαν έμπειροι υπάλληλοι του χιονοδρομικού που γνωρίζουν την περιοχή. Με ειδικά μηχανήματα ανέβηκαν προς ανέβρεσή τους και παράλληλα ειδοποιηθήκαν και οι αρχές. Πυροσβεστική αστυνομία και η 6η ΕΜΑΚ από την Πάτρα βρίσκονται στην περιοχή του Χελμού. Πιθανότατα να έχουν πάει σε μια περιοχή, την λεγόμενη Μαυρολίμνη. Είναι μια αλπική λίμνη σε πλαγιά του Χελμού, σε ύψος 2.200 μέτρων. Οι πληροφορίες μας λένε ότι είναι έμπειροι και οι τρεις, είναι αναρχητές, χειμερινοί αναρχητές. Όλων οι ελπίδες είναι να βρεθούν. Κύριε Κυριαζή, υπάρχει μόνο ένα κινητό? Μόνο ένας από τους τρεις είχε κινητό? Το ρεπορτάζ μου λέει μέχρι στιγμής ένα. Τώρα δεν ξέρω οι οικογένειες αν έχουν κάτι κάποιο άλλο. Και οι καιρικές συνθήκες ποιες είναι αυτή τη στιγμή? Οι καιρικές συνθήκες είναι καλές για βουνό. Ναι, μεν έχει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν έχει ισχυρούς ανέμους όπως προηγούμενες μέρες και ούτε φαινόμενα. Ήπιος δηλαδή ο καιρός. Ήπιος καιρός που μπορεί να βοηθήσει στις έρευνες. Αυτό το ένα κινητό που λέτε, πώς το λένε, τηλεφωνείτε και δεν απαντάει? Ναι, τηλεφωνούν οι αρχές, δεν απαντάει. Ναι. Ελπίζουμε ότι κάτι έχει χαθεί. Έτσι. Εννοείται, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, βεβαίως. Αυτή η περιοχή τώρα εκεί που έχουν πάει, κύριε Κυριαζή, είναι δύσκολη περιοχή? Όλη η περιοχή του Χελμού είναι όλων των ορεινών όγκων σε όλη την Ελλάδα είναι δύσκολες. Έτσι έχει δυσκολίες, πρέπει να γνωρίζουν που πηγαίνουν ιδιαίτερα τη νύχτα. Και από τι ώρα αγνοούνται, πόσες ώρες έχουν περάσει? Συναγερμός σήμανε από χθες το βράδυ 8 η ώρα, 7.30-8 την ώρα που έκλεινε χθες το χιονοδρομικό, γιατί Σάββατο χθες έκλεινε αργότερα. Αυτή τη στιγμή συνεχίζονται οι έρευνες από ποιους? Είναι πυροσβεστική, είναι τα συνεργεία του χιονοδρομικού, χιονοδρόμοι εργαζόμενοι του χιονοδρομικού που γνωρίζουν την περιοχή, ναι. Και η 6η ΕΜΑΚ. Μάλιστα. Κύριε Νίκο, θα είμαστε σε επικοινωνία και θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Να ευχηθούμε να βρεθούν αμέσως οι άνθρωποι και να πάνε όλα καλά, να είναι όλα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.